Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στην ήρεμη δύναμη και σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε έναν πρωταθλητή σκιέρ, γιγαντιαίου σλάλουμ και σλάλουμ, τον Ιωάννη Πρόγιο. Γεια σου Γιάννη, καλώς ήρθες. Γεια σου Ιωάννα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή και χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Χαρά μας που είσαι εδώ, γιατί θα μιλήσουμε για ένα άθλημα το οποίο μπορεί να έχει ευρύ κοινό, να το γνωρίζει πολλής κόσμος, όμως αυτό το άθλημα, επειδή είναι και κοστοβόρο, αλλά και δεν υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες εδώ για να μπορέσει κάποιος να κάνει αυτό το άθλημα, ήταν ο λόγος που ήρθες εδώ σήμερα για να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε και να μάθει ο κόσμος περισσότερα στοιχεία γι' αυτό. Αλπικό σκι λοιπόν, γιγαντιαίο σλάλομ και σλάλομ. Και για πες μας λίγα λόγια για σένα, κάποια στοιχεία, όπως την καταγωγή σου. Κατάγομαι από το Άργος Οριστικό της Καστοριάς, γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη και είμαι αθλητής επαγγελματίας εθνικής ομάδας του αλπικού σκι. Και προκειμένου να κάνω αυτό το άθλημα, βρίσκομαι τα τελευταία χρόνια κυρίως στο εξωτερικό και στην Ελλάδα κάποιους μήνες και το προχωράω όσο μπορώ. Και πολύ καλά κάνεις. Εγώ θα πω ότι το Άργος Οριστικό, εκεί είναι ο τόπος καταγωγής σου, όμως έχεις γεννηθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Έτσι, ναι. Τις περισσότερες φορές όμως βρίσκεσαι στο εξωτερικό, έτσι δεν είναι. Τις περισσότερες φορές, ναι, βρίσκομαι στο εξωτερικό. Προκειμένου να κάνω προπόνηση στο σκι, διότι ο χειμερινός χρόνος στην Ελλάδα είναι μικρός, ας πούμε, είναι 3 με 4 μήνες, ενώ στο εξωτερικό υπάρχουν παγετώνες που λειτουργούν 365 μέρες το χρόνο. Πολύ και εμείς ωραία. Πρέπει να προπονούμαστε, επειδή όπως είπαμε είναι υψηλό επίπεδο αθλητισμού, πρέπει να προπονούμαστε όλο το χρόνο. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί εδώ η Ελλάδα μας τίνει να κάνουμε 12 μήνες το χρόνο με ηλιοφάνεια και κάπου εσύ θέλεις άλλες τελείως διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Έτσι, ναι. Οπότε θα τα αναλύσουμε λίγο παρακάτω. Να πούμε βέβαια ότι η πρώτη σου επαφή με αυτό το δυναμικό άθλημα μυαλού και σώματος, που αυτά πρέπει να είναι συνδυαστικά σε αυτό το άθλημα, σε όλα τα αθλήματα, αλλά αυτό έχει να κάνει με υψόμετρο και χρειάζεσαι άλλες αντοχές. Για πες μας λίγο, πότε έγινε η πρώτη σου επαφή με αυτό το άθλημα, σε ποια ηλικία? Η πρώτη επαφή με το άθλημα έγινε στα 3 ετών. Από πολύ, από πολύ μικρή ηλικία δηλαδή, ναι. Και είναι και ιδανική ηλικία, γιατί εκείνη τη στιγμή έχεις άγνοια κινδύνου και δεν φοβάσαι, ας πούμε, γλιστράς την πλαγιά. Είναι υπέροχο αυτό, ναι. Δηλαδή. Ένα μικρό παιδάκι με σκι, δηλαδή σε ένα βουνό. Ποια ήταν η παρότρυση, από πού ήρθε αυτή η παρότρυση? Ο πατέρας μου είναι προπονητής του σκι, οπότε εκείνος με ανέβασε στο βουνό πρώτη φορά. Και μαζί, από όταν θυμάμαι. Δηλαδή, θυμάμαι να ήμασταν μαζί στο βουνό από πολύ μικρή ηλικία. Θεωρείς ότι έβλεπε κάτι σε σένα που ήταν διαφορετικό, δηλαδή ότι θα μπορούσες να εξελιχθείς σε έναν πρωταθλητή όπως είσαι τώρα? Μπορεί και να το έβλεπε, ναι, γιατί με παρότρινε ακόμα και στην παιδική ηλικία, έτσι όταν προχώρησα λίγο πιο μετά, στα 10-11 ετών, που όπως είπες, έτσι δεν έχει τόσο προβολή το άθλημα στην Ελλάδα. Εκείνος με παρότρινε, μου έλεγε συνέχισε. Το κάνεις καλά δηλαδή αυτό που κάνεις. Και εγώ έβλεπα τους φίλους μου παίζαν ποδόσφαιρο και μπάσκετ και έλεγα μήπως κάνω κάτι λάθος, μήπως να πάρω και εγώ την αποδοχή των νέων γύρω μου. Αλλά παρόλα αυτά συνέχισα και τώρα είμαι πολύ ικανοποιημένος που μπήκα και στο χώρο. Όπως είπες ότι δεν το γνωρίζει πολλοίς κόσμος αυτό το άθλημα. Και στην Ελλάδα, ναι. Ναι, είναι. Στην Αυστρία και στην Ελβετία είναι, είναι διαδεδομένο φυσικά. Εκεί υπάρχουν πολύ μεγάλα τερέν που μπορούν να κάνουν την προπόνησή τους και είναι ένα άθλημα που
οι χώρες αυτές, επειδή έχουν πολύ καιρό, πολλούς μήνες αυτό τον καιρό, τον κρύο καιρό με τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες, φυσικά και το επιλέγουν, γιατί είναι το κυριότερο άθλημα, θεωρώ. Ελβετία, Αυστρία. Ναι, αυτές οι χώρες το έχουν σαν εθνικό σπορ, γιατί όπως είπες έχουν πάρα πολλά βουνά και παγετώνες που λειτουργούν όλο τον χρόνο. Και επίσης είναι και τηλεοπτικό, δηλαδή στην Αυστρία και στην Ελβετία, όπως όταν εδώ πέρα παίζει υπάρχει ένα μάτς ποδοσφαίρου, ας πούμε, mm-hmm. έτσι στην Αυστρία και στην Ελβετία όταν έχει αγώνα. Άρα είναι σκι, το εθνικό του σπορ. Ναι, θα το δουν στην τηλεόραση, θα παίζει στα μαγαζιά, είναι, δηλαδή υπάρχει τέτοια προβολή εκεί πέρα. Και το παρακολουθεί ο κόσμος, όπως ναι, εμείς ναι. παρακολουθούμε εδώ την μπάλα και το μπάσκετ ακριβώς, και το βόλεϊ. Να πούμε βέβαια ότι κομβικό σημείο στο δικό σου άθλημα έχει να κάνει με τον καιρό, με τις καιρικές συνθήκες, mm-hmm. οι οποίες καιρικές συνθήκες πρέπει να είναι κατάλληλες για να μπορέσεις να κάνεις την προπόνησή σου και να έχεις πολύ καλύτερα αποτελέσματα από αν θα έκανες εδώ κάπου. Γι' αυτό επιλέγεις και το εξωτερικό, που οι καιρικές συνθήκες εκεί είναι ακριβώς για το άθλημα. Οι καιρικές συνθήκες και η ποιότητα του χιονιού είναι ιδανικές εκεί πέρα, διότι οι αγώνες του σκι που τρέχουμε γίνονται σε αρκετά παγωμένα τερέν. Οπότε και εμείς κατά τη διάρκεια των προπονήσεων αναζητούμε αντίστοιχα τερέν. Όταν δηλαδή υπάρχει. Να πούμε ότι τα τερέν είναι οι πίστες. Είναι οι πίστες, ναι. Και το επίπεδο γενικά της πίστας. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς προσπαθούμε. Το επίπεδο δηλαδή πρέπει να είναι παγωμένο, σκληρό το χιόνι. Εμείς προσπαθούμε να βρίσκουμε όσο πιο δυνατό παγωμένο τερέν γίνεται, ναι. Και στο εξωτερικό υπάρχουν χιονοδρομικά που είναι ειδικά διαμορφωμένα για αθλητές. Α, έτσι, ε! Ναι, ναι, που φτιάχνουν το χιόνι δηλαδή στην κατάλληλη κατάσταση, όσο πιο παγωμένο γίνεται. Για τους σκιέρ, για έτσι. Για τους σκιέρ, ναι. Δηλαδή σε αυτά τα χιονοδρομικά μπορεί να μην δεις και ποτέ τουρίστα. Είμαστε δηλαδή μόνο αθλητές. Είναι μόνο αθλητές για να κάνουν την προπόνηση. Σαν προπονητικά κέντρα, ναι. Εξυπακούεται αυτό, γιατί κάπως δεν μπορείτε τώρα να κάνετε την προπόνηση όταν θα υπάρχει ο κόσμος δηλαδή που έρχεται να πιει τον καφέ του στο σαλέ και να ξεδώσει ή να κάνει μία φορά ένα δοκιμαστικό έτσι με το σκι. Και είναι και επικίνδυνο, γιατί εμείς αναπτύσσουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες και, βεβαίως. Και μπορεί να υπάρξει σύγκρουση, δηλαδή να χτυπήσει ο ένας με τον άλλον, οπότε δεν μπορείς να βάλεις τους αθλητές με τους. Ναι, είναι πολύ επικίνδυνο ναι. αυτό. Άρα δηλαδή οι καιρικές συνθήκες εδώ που συζητάμε έχουν να κάνουν και με το χαμηλό οξυγόνο. Με τη χιονοθύελα, με τον κρύο αέρα, με την ομίχλη. Πάνω σε αυτό που λες, ιδίως τους καλοκαιρινούς και τους φθινοπορεινούς μήνες που προπονούμαστε σε παγετώνες, διότι δεν υπάρχει χιόνι στα πιο χαμηλά υψόμετρα, προπονούμαστε σε υψόμετρα άνω των 3.000 μέτρων, ναι. όπου το οξυγόνο είναι λιγοστό. Δηλαδή, ανά 1.000 μέτρα υψομετρική διαφορά, η μέγιστη ικανότητα πρόσληψης οξυγόνου πέφτει κατά 7%. Οπότε και εμείς δυσκολευόμαστε σε αυτή την. Πώς γίνεται αυτή η προσαρμογή, Γιάννη, για πες μας λίγο. Γιατί όταν ακούμε τώρα ότι πέφτει στο 3% και εσύ ανεβαίνεις σε ένα υψόμετρο 3.250 μέτρων, είναι φοβερό το υψόμετρο και έτσι έχεις μία εναλλαγή. Mm-hmm. Πώς τη διαχειρίζεις αυτή την αλλαγή στο οξυγόνο? Η προσαρμογή αυτή δεν γίνεται σε μία μέρα σαφώς, mm-hmm. Γίνεται σε βάθος χρόνου. Δηλαδή όταν ξεκινάμε ένα προπονητικό camp, το οποίο μπορεί να διαρκεί 2, 3, 4 εβδομάδες, τις πρώτες ημέρες νιώθεις και ένα αίσθημα δυσφορίας όταν είσαι πάνω στο υψόμετρο. Είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή νιώθεις σαν να είσαι άρρωστος. Επίσης δεν μπορείς να αποδώσεις. Είναι η προσαρμογή που γίνεται και η αναλλαγή δηλαδή στην ατμόσφαιρα και το οξυγόνο. Ακριβώς. Και μέρα με τη μέρα το συνηθίζει περισσότερο ο οργανισμός, όπου μετά από ένα σημείο αρχίζει και γίνεται πολύ οικείο σε σένα. Μάλιστα. Άρα δηλαδή εδώ έχουμε να κάνουμε την προσαρμογή που χρειάζεσαι κάποιες μέρες όταν ανεβαίνεις για να κάνεις την προπόνησή σου σε ένα τερέν το οποίο έχει ένα μεγάλο υψόμετρο. Πόσες μέρες δηλαδή χρειάζεσαι για να μπορέσεις να προσαρμοστείς στο κάθε τερέν που πηγαίνεις, γιατί δεν είναι όλο το ίδιο, έτσι. Είναι διαφορετικές οι πίστες και διαφέρει βουνό με βουνό. Βέβαια, βέβαια. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι της καλοκαιρινής προετοιμασίας, γιατί μετά το φθινόπωρο προς το χειμώνα, ακόμα και τα βουνά που προπονούμε στο εξωτερικό είναι πιο χαμηλά υψόμετρα, 1500. Οπότε στους παγετώνες, μια αρχή λέει ότι χρειάζεσαι περίπου 3 εβδομάδες, αλλά είναι και υποκειμενικό στον κάθε άνθρωπο πόσο χρειάζεται. Δηλαδή πόσο καιρό κάθεσαι εκεί με τις προπονήσεις σου μαζί? Εμείς η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι και το φθινόπωρο
δεν κάνουμε πολύ παρατεταμένα κάμπ, γιατί συνδυάζουμε μαζί όλο αυτό το διάστημα προπόνηση στο βουνό και ξηρή προπόνηση μαζί. Οπότε μπορεί να βρίσκομαι 2 με 3 εβδομάδες εκεί. Γυρνάω για 2 με 3 εβδομάδες στην Ελλάδα, όπου βάζω το κομμάτι του γυμναστηρίου μετά της ξηρής προπόνησης. Έτσι, βέβαια, γιατί πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη σωματική. Πώς να το πούμε, να είσαι δηλαδή σε πλήρη αρμονία και να είναι το σώμα σου σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Ακριβώς. Εκτός των προπονήσεων, για να μπορείς να βγάλεις εις πέρας δηλαδή αυτό που πας να κάνεις σε κάθε βουνό. Χώρια ότι η ξηρή προετοιμασία συμβάλλει στην πρόληψη τραυματισμών. Βέβαια, γιατί έχεις ευληγησία και ευληγησία, δύναμη, φυσικά. Ενισχύεις και κομμάτια τα οποία σε βοηθάνε και στο σκι καθαυτό. Μάλιστα. Άρα, αφού αναλύσαμε τις καιρικές συνθήκες που είναι πολύ βασικό στο δικό σου άθλημα, θα πούμε ότι είναι μία άσκηση αναερόβια. Αυτή, Γιάννη, έτσι δεν είναι? Είναι αναερόβια, διότι κατά τη διάρκεια μιας κατάβασης σκι, αγωνιστικού σκι δηλαδή, υπάρχει μια θεσμοθετημένη διαδρομή με πόρτες, την οποία πρέπει να κατέβεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Διαρκεί περίπου 50 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, και σε αυτά τα 50 δευτερόλεπτα με ένα λεπτό, από την πρώτη μέχρι την τελευταία στροφή πρέπει να δίνεις το 100%. Οπότε έτσι, είναι αρκετά επίπονο. Φυσικά, και η κάματος είναι πάρα πολύ μεγάλη σε αυτή την κατάσταση. Βέβαια. Γιατί εισέρχεται το σώμα σε μια πλήρη ετοιμότητα για να μπορέσει να κατέβει το βουνό με την ταχύτητα που Βέβαια. Χρειάζεται και τις στροφές φυσικά. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, στις στροφές χρειάζεται λίγο, θα έλεγα, περισσότερη δύναμη. Ουσιαστικά ο τρόπος που γίνεται το σκι είναι σύνδεση στροφών από πάνω μέχρι κάτω. Κατά τη διάρκεια της στροφής ο αθλητής ασκεί πίεση, την οποία στη συνέχεια τα σκι είναι σαν ελαττήρια. Όταν εκτονώνεται το ελαττήριο, αφού ασκήσεις την πίεση δηλαδή, προσπαθεί τη σύνδεση των στροφών στη διάρκεια της αλλαγής δηλαδή να τη χρησιμοποιήσει για να διορθώσει και να μπει στην επόμενη στροφή με επίσης ταχύτητα. Οπότε πρέπει ασκείται συνέχεια. Μεγάλη προσπάθεια κάνει το κορμί για να Σωστά. μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται όταν τρέχει. Βέβαια, γιατί είναι και όπως λες που τρέχει, αναπτύσσουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες. Οπότε όλο αυτό Ποια γίνεται είναι η ταχύτητα δηλαδή που αναπτύσσεις όταν κατεβαίνεις στο βουνό? Είναι ανάλογα και το στυλ. Δηλαδή, στο γιγαντιό σλάλομ αναπτύσσεις μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι στο σλάλομ. Αλλά και πάλι, επειδή άμα βάλουμε ότι είναι γωνιακές στροφές, στα τεχνικά αγωνίσματα που είναι το σλάλομ και το γιγαντιό σλάλομ που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, περίπου με 60 με 70 χιλιόμετρα, αλλά σε πολύ ακραίες γωνιακές ταχύτητες, ναι, που το νιώθεις για πολύ παραπάνω όταν συμβαίνει. Θα αναλύσουμε βέβαια και το ποια είναι η διαφορά σλάλουμ και γιγαντιαίο σλάλουμ, βέβαια, ναι, ναι, για να ξέρει και ο κόσμος. Άρα δηλαδή η προσπάθεια που καταβάλει ο οργανισμός είναι τεράστια, έτσι. Mm. Πρέπει να υπάρχουν αποθέματα. Και λειτουργεί και αμυντικά. Έχουμε το γαλακτικό οξύ, το οποίο σε αυτή την κατάσταση λειτουργεί σαν άμυνα του οργανισμού σου. Ακριβώς. Γιατί δέχεται πίεση και πρέπει να κρατήσει τον οργανισμό σε μία ίδια κατάσταση μέχρι να φέρεις πέρας την κατάβαση. Σωστά. Για πες μας λίγο τι είναι αυτό το γαλακτικό οξύ, για να το καταλάβει και ο κόσμος, γιατί είναι μία ουσία που υπάρχει σε όλους μας μέσα στο σώμα μας. Σωστά. Το γαλακτικό οξύ είναι μία ουσία που παράγεται κατά τη διάρκεια της υπερπροσπάθειας και παράγεται ουσιαστικά για να καταστήλει την διαδικασία, διότι εσύ εκείνη τη στιγμή βάζεις το σώμα σε μία πολύ κουραστική προσπάθεια και θέλει να σε προστατεύσει. Οπότε είναι σαν να σου λέει, όπα, μην... Τι άμυνες έχει, ναι, ο οργανισμός, ναι, μας. Ναι, ναι, έχει απίστευτες άμυνες. Και εσύ όσο προπονείς, αρχίζεις και το συνηθίζεις, το αγνοείς μετά από ένα σημείο. Και γιατί λειτουργεί από μόνο του πλέον, έτσι. Σταματά να σε ενοχλεί, ναι, βασικά. Ναι, είναι, ναι, το αίσθημα που νιώθει κανείς όταν γυμνάζεται. Μια ζάλη, μια δηλαδή. Ζάλη, ναι, ναι, μια ελαφριά ζάλη. Αυτό. Έχεις, είναι η ενεργοποίηση δηλαδή που κάνει ο οργανισμός για να προστατέψει από τις άμυνες που δέχεται εκείνη τη στιγμή. Και σε εμάς συνδυάζεται και με το υψόμετρο που είπαμε και πριν, οπότε είναι... Υψόμετρο, χιονοθύελα, ναι, ναι, κρύος, ναι, ναι, αέρας, ομίγλη, όλα αυτά πρέπει πολλά να είσαι... Μείον, δηλαδή πολλά... μπορεί να προπονηθούμε στα μείον 15, μείον 20, που επίσης το σώμα δεν λειτουργεί καλά σε αυτές τις θερμοκρασίες. Σαφώς η στολή που φοράς θα μπορεί να σε προφυλάσει, είναι κάτι το οποίο σε προφυλάσει από τις καιρικές συνθήκες και από το να πέσεις, έτσι.
Γιατί υπάρχουν και τα ατυχήματα. Βέβαια. Θα έλεγα πιο πολύ από το να πέσεις, διότι όταν θέλεις να προπονηθείς στο σκι, πρέπει η στολή είναι ουσιαστικά μια ολόσωμη στολή, η οποία είναι αεροδυναμική και δεν μπορείς να βάλεις πολλά πράγματα από κάτω. Δηλαδή πάλι θα το νιώθεις το κρύο αρκετά. Είναι ψηλή. Είναι ψηλή, ναι. Είναι ψηλή. Είναι από υλικό το οποίο πρέπει να είναι αεροδυναμικό προς τον αέρα. Ναι. Οπότε, αν έχει να μην είναι βαρύ δηλαδή και να μπορείς να κατεβαίνεις για να μην σε κρατάει πίσω. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Έτσι, ναι. Πολύ ωραία. Άρα δηλαδή αφού αναλύσαμε το κορμί και το μυαλό, τα οποία πρέπει να είναι σε πλήρη αρμονία και σε άψογη κατάσταση, γιατί συνεργάζονται αυτά και τα δύο, και πρέπει να βγει η καλύτερη εκδοχή του αθλητή φυσικά σε μία προπόνηση αλλά και σε έναν αγώνα. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, ναι. Πρέπει να συντονιστούν όλα άψογα, διότι είναι ένα σπορ που είναι αρκετά πολύπλοκο. Εμπλέκεται και το νευρικό και το μυϊκό σύστημα σε μέγιστο βαθμό. Το νευρικό σύστημα, για πες μας λίγο. Το νευρικό σύστημα σημαίνει δηλαδή ότι είναι μια προσπάθεια που πρέπει να συντονίσει μυαλό και σώμα. Mm-hmm. Και εκείνη τη στιγμή το μυαλό στέλνει ουσιαστικά ερέθισμα σε πάρα πολλά σημεία του σώματος ταυτόχρονα. Δεν είναι δηλαδή ένα σπορ μονότονο που δουλεύουν μόνο τα πόδια, μόνο τα χέρια. Κάθε μυϊκή ομάδα κάνει κάτι. Όλα αυτά πρέπει να συντονιστούν με έναν τρόπο. Και είναι και το πιο δύσκολο. Και εδώ έρχεται και η γυμναστική που είπες όταν κατεβαίνει στην Ελλάδα, που εδώ έρχεται και κουμπώνει φοβερά και άψογα ότι πρέπει το σώμα να είναι πλήρη, γυμνασμένο, δυνατό για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις. Και πόσο μάλλον όταν συμβεί κάποιο ενδεχόμενο ατύχημα. Να πέσεις, να χτυπήσεις. Αυτό. Γι' αυτό γυμνάζεσαι και για την πρόληψη τραυματισμών, mm-hmm. όπως είπαμε. Αλλά όπως είπαμε, επειδή συμμετέχουν όλα, δεν υπάρχει σημείο που πρέπει να αφήσεις αγύμναστο. Πρέπει να πιάσεις όλα τα πράγματα, όλα τα αντικείμενα. Δηλαδή από αλτικότητα, ταχυδύναμη, ενδυνάμωση κάτω άκρων, ευληγησία, ενδυνάμωση κορμού. Είναι πάρα πολλά αντικείμενα που να δουλέψεις. Ισορροπία, γιατί. Ισορροπία, πάρα πολύ βασική, ναι, βέβαια. Γιατί η αίσθηση που έχει κανείς όταν κατεβαίνει είναι ότι το πεδίο δεν είναι σταθερό πάντα. Πρέπει δηλαδή εσύ και να ασκήσεις πίσω, αλλά και σε ένα πεδίο που. Και να σταθεροποιηθείς, ναι, πάνω σε αυτό που κατεβαίνεις. Γιατί υπάρχει η φόρα, υπάρχει η κατάσταση που αντιμετωπίζει εκείνη τη στιγμή, δηλαδή το χιόνι, αυτά μπορεί να μην είναι παγωμένο. Έτσι, πάρα, ναι, πολλά. Μπορεί να σπάει και η πίστα σε κάποια κομμάτια. Δηλαδή, αθλητή τον αθλητή να περνάει, μπορεί να χαράξει, να σπάσει, να είναι πιο δύσκολη από τον αθλητή στον άλλο. Υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν, βέβαια. Ναι. Είναι λίγο φοβερά έτσι όπως τα λες, όταν κατεβαίνεις δηλαδή και να μην ξέρεις, όταν κατεβαίνεις δηλαδή με το σκι, με αυτή την ταχύτητα που αναπτύσσεις και σου περνάει από το μυαλό σου ότι μπορεί κάπου εκεί που κατεβαίνεις να υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο θέμα, ή δεν το θέλεις καθόλου αυτό να το περνάς από το μυαλό σου, δηλαδή οι σκέψεις που γίνονται εκείνη τη στιγμή. Εσύ αυτό που σκέφτεσαι για να πας πιο γρήγορα είναι ότι είναι ένα timing που πρέπει να κρατήσεις, το timing της πίεσης. Το timing και της την ταχύτητα, ναι, που κυνηγάς το χρόνο. Ουσιαστικά πιέζεις και παίρνεις μια επιτάχυνση. Αυτό, ναι, πρέπει να μείνει από την αρχή μέχρι το τέλος. Σταθερό. Σταθερό. Και πολλές φορές, ναι, μπορεί να τύχει ένα εμπόδιο, να υπάρχει μια απότομη τρύπα μέσα στη δρομή που να μην τη δεις. Δηλαδή, εμένα αυτό το πράγμα έχει οδηγήσει και σε χειρουργείο, ας πούμε. Επειδή μπήκα σε μια απότομη τρύπα που δεν την είχα δει, δεν ήξερα ότι υπάρχει. Έπεσες. Γύρισε ο αστράγαλός μου, όχι γύρισε, δεν έπεσα, γύρισε και κόπηκε ένα σύνδεσμος, ας πούμε, και έκανε ένα χειρουργείο μετά στον αστράγαλο εκείνη τη φορά. Έχει και αυτά δηλαδή, όπως και το κάθε άθλημα έχει την κάθε άθλημα του. Θεωρητικά πρέπει να πέσεις, να σηκωθείς, να χτυπήσεις, βέβαια, να χτυπήσεις, ναι, σοβαρά άλλες φορές. Απλά προσέχεις για να μην είναι κάτι σοβαρό και σε πάει πίσω και στους αγώνες σου, αλλά και στην αποκατάσταση. Έτσι. Ναι, ναι. Και να πούμε ότι υπάρχει και η δύναμη της βαρύτητας, που έχεις και εδώ να αντιμετωπίσεις και αυτό το σοβαρό θέμα. Σωστά. Η δύναμη της βαρύτητας ουσιαστικά τι κάνει? Κατά τη διάρκεια σύνδεσης τροφών, στην αλλαγή, τίνει να τραβήξει το κάτω σύστημα μπροστά και το πάνω σώμα να μείνει πίσω. Εσύ αυτό πρέπει να ισορροπήσεις όμως για να ξαναμπεί στην επόμενη στροφή. Και αυτό απαιτεί αρκετή δύναμη στο άνω σύστημα κυρίως, στον κορμό. Δυνάμεις φυγοκεντρισμού δηλαδή, έτσι? Ναι, αντίστοιχα. Ναι, ναι. Αντίστοιχα. Άρα δηλαδή η βαρύτητα είναι πολύ γνώριμο για σένα. Δηλαδή είναι μέσα στην προπόνησή σου κάτι που πρέπει να το... Πρέπει να μάθουμε να την ελέγχουμε, ναι, και να τη χρησιμοποιείς, γιατί η βαρύτητα είναι ουσιαστικά και να την αντιμετωπίζεις, έτσι. Αλλά και να αντιμετωπίσεις ενδεχόμενα σημεία στα οποία τίνει να σε αφήσει πίσω και να σου χαλάσει τη δρομή, να σε βγάλει. Πώς γίνεται αυτό να σε αφήσει πίσω? Κατά τη διάρκεια των στροφών, επειδή εσύ χρησιμοποιείς και τη βαρύτητα, αλλά και ασκείς μια εξτραπίεση για να πάρεις ακόμα περισσότερη επιτάχυνση, και σκέψου, mm-hmm. τώρα αυτό να γίνεται σε πολύ απότομες πλαγιές,
η βαρύτητα τίνει να φύγει ακόμα σε ένα σημείο που δεν μπορείς να το ελέγξεις, να μείνεις αρκετά πίσω και να μην μπορέσεις να την κοντρολάρεις για να μπεις στην επόμενη στροφή. Άρα δηλαδή εδώ έχεις να αντιμετωπίσεις πάρα πολλά, Γιάννη, όταν κάνεις την προπόνησή σου. Πόση ώρα κρατάει περίπου η προπόνηση στο βουνό? Η προπόνηση στο βουνό διαρκεί πολύ μεγάλο διάστημα, είναι η αλήθεια. Δηλαδή ανεβαίνεις τι ώρα επάνω στο βουνό? Τι ώρα ξεκινάς δηλαδή για να ανεβείς στο βουνό και να κάνεις την προετοιμασία σου, να ντυθείς, να πάρεις το χρόνο σου? Κοίτα, ειδικά την προπόνηση στον Παγετώνα διαρκεί πάρα πολύ. Γιατί? Διότι ξεκινάμε, ας πούμε, μπορεί και 6 ώρα το πρωί, και επειδή ξεκινάμε από τα 600 μέτρα που μένουμε και ανεβαίνουμε στα 3200, πρέπει να αλλάξουμε μεταφορικά μέσα αρκετά lift, δεν είναι μόνο ένα. Με τι ανεβαίνετε εκεί πάνω? Δηλαδή μέχρι σε ένα σημείο πηγαίνει το αυτοκίνητο και από εκεί και πάνω όλον αυτόν τον εξοπλισμό. Πώς τον κουβαλάτε? Έχει γόνδολες, είναι lift κλειστά που είναι σαν μικρές καμπίνες που σε ανεβάζουν πάνω. Τελεφερίκ δηλαδή. Τελεφερίκ ακριβώς, ναι. Φυσικά. Αλλά θα βρεθεί στο βουνό από τις 6 που ξεκινήσει το ξενοδοχείο, μπορεί να βρεθεί στο βουνό και 8.30-9 η ώρα. Η προπόνηση θα διαρκέσει μέχρι τις 12. Ο λόγος ποιος είναι αυτός? Επειδή αργούν τα lift, ναι. Και πρέπει να ετοιμάσουμε και να ντυθούμε. Είναι, όπως είπες, πάρα πολύ μεγάλος όγκος. Ταχύτητα, δηλαδή παντού χρειάζεται ταχύτητα. Το ζητούμενο είναι η ταχύτητα σε όλα. Μετά από ένα σημείο βέβαια το μαθαίνεις και αυτό και φαίνεται εύκολο, γίνεται ρουτίνα. Δηλαδή. Ναι, γιατί ξέρεις, γνωρίζεις το χρόνο πρωτίστως ότι αυτό το χρόνο χρειάζεται για να ανέβω στο βουνό, να κάνω την προετοιμασία. Άρα τόσα χρόνια που κάνεις αυτό το άθλημα, είναι λογικό να το γνωρίζεις και να σου έχει γίνει τρόπο ζωής. Πάρα πολλά τα βουνά που επιλέγεις να πας να προπονηθείς, έτσι. Βέβαια. Αυστρία, Ιταλία, Ελβετία, με ωραία μεγάλα τερέν, είναι και οι χώροι κατάλληλοι για να μπορέσεις να κάνεις την προπόνησή σου. Διαφορετικά βουνά, διαφορετικό στήσιμο σε κάθε βουνό που πηγαίνεις. Όχι μόνο διαφορετικό στήσιμο, διαφορετικές συνθήκες, το πολύ μεγάλο, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του αθλήματος είναι η προσαρμοστικότητα, γιατί κάθε μέρα θα είναι κάτι διαφορετικό, η αίσθηση του χιονιού, το στήσιμο, όλα αυτά πρέπει να τα συντονίσεις. Τι σημαίνει ότι θα είναι κάτι διαφορετικό? Δηλαδή θα σηκωθείς μια μέρα και θα έχει πάρα πολύ αέρα, θα έχει ακόμα και αυτό, ναι. Ακόμα και αυτό, αλλά κυρίως η αίσθηση του χιονιού. Η αίσθηση του χιονιού δηλαδή μπορεί να είναι μια μέρα πολύ παγωμένο, την άλλη μέρα να είναι πολύ παγωμένο εξίσου, αλλά είναι κάπως διαφορετικό. Έχει να κάνει με την υγρασία του χιονιού, με τη θερμοκρασία γενικότερα, με την τοποθεσία του βουνού, με πάρα πολλούς παράγοντες. Και εσύ πρέπει να προσαρμοστείς αυτό. Δηλαδή, μπορείς σε ένα βουνό να νιώθεις πάρα πολύ ωραία την αίσθησή σου και σε ένα άλλο να μην νιώθεις ωραία. Συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει, βέβαια, ναι. Φυσικά. Σε ποια τερέν επιλέγεις έτσι να κάνεις την προπόνησή σου? Για πες μας λίγο, να πούμε ότι 365 μέρες το χρόνο, ναι, εννοείται. Πολλές. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε 365 μέρες, τίνει να έχουμε καλό καιρό. Οπότε για έναν σκιέρ, πρωταθλητή σκιέρ, είναι λίγο δύσκολο αυτό. Και μετακινείται συνέχεια και η προπόνηση, πράγματι, πράγματι. Και η προπόνηση φυσικά γίνεται όλον αυτόν τον καιρό, όλο το χρόνο, χωρίς σταματημό, άσχετα που εμείς εδώ έχουμε καλοκαίρι. Για πες μας λίγο. Εμείς ζούμε γενικά οι επαγγελματίες αθλητές και σαν ομάδες, δηλαδή μεταφέρεις από το ένα μέρος στο άλλο με ακαραίους ρυθμούς. Είναι δηλαδή, πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο, μετά από ένα σημείο και πολύ κουραστικό, γιατί έχουμε πάρα πολύ εξοπλισμό, έτσι. Πολύ εξοπλισμό, δηλαδή σκέψου τώρα μπορεί να χρειαστεί, ιδίως στην περίοδο των αγώνων, να αλλάξουμε τρεις χώρες σε 5 μέρες, ας πούμε. Ενώ με πάρα πολύ εξοπλισμό και ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, ναι, ναι. Είναι δύσκολο για έναν αθλητή σκιέρ να κουβαλάει όλα αυτά. Γιατί χρειάζεται και μία συντήρηση, έτσι. Βέβαια. Τα σκι χρειάζονται συντήρηση, χρειάζονται εργαλεία, χρειάζονται πάρα πολλά που τα κουβαλάτε όλα μαζί σας. Ακριβώς. Πάνω σε αυτό που είπες για να απαντήσω και το προηγούμενο, ότι αλλάζω πάρα πολλά τερέν. Επιλέγουμε όμως, όπως είπαμε, κυρίως τον πάγο, να είναι παγωμένο το χιόνι. Τα σκι, άμα τα δει κανείς από κάτω, έχουν γωνίες. Οι οποίες γωνίες ουσιαστικά τι κάνουν? Λειτουργούν όπως τα λάστιχα σε ένα αυτοκίνητο που μπαίνει σε μια στροφή με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Οι γωνίες σε κρατάνε στη γραμμή. Αν οι γωνίες δεν είναι καλοφτιαγμένες, θα χάσεις την πρόσφυση και θα φύγεις από τη διαδρομή εκτός. Οπότε αυτό το άρα πράγμα, δηλαδή τι έξτρα κάνουμε εκεί πάνω? Κάθε απόγευμα υπάρχει 1,5 με 2 ώρες σέρβις των σκι, όπου λιμάρουμε τις γωνίες να είναι κοφτερές
και βάζουμε κερί, ενυδατώνουμε το σκι, δηλαδή τον πάτο του σκι. Για να, για να είναι πιο γρήγορο. Και ναι, ναι, ναι. Να γλιστράει, βέβαια. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα και σε όχι μόνο ένα ζευγάρι. Ανεβαίνουμε με 3-4 ζευγάρια στο βουνό κάθε προπόνηση. Όλα αυτά τα κουβαλάτε μαζί. Βέβαια, ναι, και χρησιμοποιούνται όλα σε μια προπόνηση και μετά ξαναφτιάχνονται για να ξαναχρησιμοποιηθούν. Την πάρα πολύ ωραία. Άρα δηλαδή έχετε και ένα μικρού τύπου συνεργείο που γίνεται η συντήρηση. Συνεργείο ανθρώπων, όχι. Γιατί όχι είμαστε... συνεργείο ανθρώπων, συνεργείο εννοώ δηλαδή που γίνεται όλη αυτή η συντήρηση. Όταν μιλάμε για τέσσερα διαφορετικά σπέδιλα του σκι είναι, και όλα αυτά πρέπει να γίνουν συντήρηση. Έχουμε πολλά εργαλεία βεβαίως που το κάθε ζευγάρι μπορεί να χρειαστεί λίγο διαφορετικό σέρβις την ημέρα. Επίσης κάνεις και κάποιες αλλαγές να δοκιμάσεις, ας πούμε, όπως σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο δοκιμάζει κανείς τα ελαστικά, τα αλλάζει, να δείτε τον βολεύει πιο πολύ. Έτσι είμαστε και στο σκι κι εμείς. Να πούμε φυσικά ότι ο συντηρητής εδώ είναι ο πατέρας. Έτσι. Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Ο πατέρας, ο οποίος ο κύριος Βαγγέλης Πρόγιος, να του πούμε συγχαρητήρια φυσικά για το γιο του, αλλά συγχαρητήρια για την υπομονή και την επιμονή που έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί θεωρώ ότι είναι ο πιο βασικός συμπαραστάτης σου και υποστηρικτής σου, έτσι. Φυσικά έχει και άλλα ταλέντα, τα οποία είναι στη μαγειρική, από ό,τι έχω μάθει. Και μπράβο του, και μπράβο του. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί έχεις μαζί σου, εκτός από ένα δικό σου άνθρωπο, έχεις και έναν προσωπικό προπονητή, να πούμε και να αναφέρουμε εδώ στον κόσμο ότι ο μπαμπάς σου είναι και προπονητής σκι. Ναι. Και άλλωστε αυτός είδε πρώτος το ταλέντο σου. Και έτσι πηγαίνετε μαζί σαν μια ομάδα και η μητέρα, η κυρία Αφροδίτη με το υπέροχο όνομα, μένει πίσω και εκείνη είναι ένα στυλοβάτης. Και φυσικά θα πρέπει να τους ευχαριστήσεις. Βέβαια, τους ευχαριστώ πολύ που, για όλη τη βοήθεια και όχι μόνο για το κομμάτι του σκι, διότι ζούμε και σε μια εποχή που οι γονείς συνήθως προμοτάρουν το παιδί να ασχοληθεί με τις επιστήμες και τις σπουδές. Εγώ είμαι και μια περίπτωση που έγραψα καλά στις πανελλαδικές, οπότε πέρασα στο Πολυτεχνείο Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών του ΑΠΘΙΤΑ. Μπράβο, Γιάννη, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Και οι γονείς μου δεν με πίεσαν ότι, ξέρεις, επειδή έπιασε μια πολύ καλή σχολή να αφήσει το άθλημα, μου δώσαν την επιλογή και εγώ τα ζήγησα. Και έτσι ζήγησα... πρέπει. Έτσι και πρέπει, έτσι βέβαια, πρέπει. Βέβαια, βέβαια, έτσι πρέπει. Και εγώ τα ζήγησα εκείνη τη στιγμή και είπα ότι το σκι είναι ένα κομμάτι που μπορώ να κάνω μόνο τώρα στη ζωή μου, λόγω του σώματός μου, ότι θα είναι σε πικ επίδοση στα επόμενα χρόνια. Σωστά. Οπότε σωστά. Μου έδωσε και την ευκαιρία και η Ομοσπονδία και τους ευχαριστώ πολύ με την υποστήριξή τους. Θα πούμε και για την Ομοσπονδία. Φυσικά, γιατί η Ομοσπονδία είναι αυτή που σε στηρίζει, βεβαίως, η εθνική ναι. ομάδα. Η εθνική ομάδα, ναι, πραγματικά. Ναι, και είναι προς τιμήν της φυσικά όταν έχει τέτοια ταλέντα, γιατί τα έξοδα που έχεις είναι πολύ μεγάλα και κοστοβόρα. Λογικό είναι όταν μιλάμε για Κολοράντο, Ρωσία και πόσες άλλες χώρες που πηγαίνεις, και κάθεσε τόσο καιρό, είναι μεγάλα τα έξοδα και τα αεροπορικά και όλα αυτά. Βέβαια. Και όχι μόνο, έχει 1000 έξοδα. Ναι. Είναι οι κάρτες των lift, τα ξενοδοχεία, η διαμονή, η διατροφή, τα πάντα, ας πούμε. Είσαι πολύ τυχερός και να παραμείνεις έτσι, γιατί χρειάζεσαι αυτή τη συμπαράσταση. Βέβαια. Θεωρώ ότι σε έχουν αγκαλιάσει και η εθνική ομάδα, αλλά και ο πατέρας που είναι κοντά σου. Ο πατέρας είναι επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι, διότι... Και παίζει σημαντικό ρόλο. Βέβαια, κανονικά στα πολύ ψηλά επίπεδα, οι αθλητές έχουν έναν άνθρωπο για την κάθε δουλειά. Δηλαδή το σκι έχει πάρα πολλούς παράγοντες που πρέπει να ελέγξει. Όπως είπε, στο κομμάτι του σέρβις, το προπονητικό κομμάτι. Κάμεραμάν, να τραβήξουμε βίντεο δηλαδή και να κάνουμε βίντεο ανάλυση της προπόνησης. Και ποιος τα κάνει όλα αυτά? Όλα αυτά ο πατέρας. Ο πατέρας σου. Ναι, ναι, ναι. Οι δυο μας είμαστε, η ομάδα. Συμφέρει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, ποιο τερέν έχεις επιλέξει να πας και σε ποιο υψόμετρο θα ανεβείς για την προπόνησή σου? Τώρα άμεσα, το επόμενο διάστημα, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, θα φύγουμε στην Αυστρία να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα και θα κάνουμε ένα μικρό... Θα πας στον Παγετώνα της Αυστρίας, έτσι, στα 3.250 υψόμετρο. Βέβαια, και
Και προπονούμε και εκεί γενικά όλο το καλοκαίρι. Είναι σαν το δεύτερο σπίτι μου εκείνο το μέρος. Πηγαίνουμε από πολύ μικρή ηλικία και το έχουμε μάθει, οπότε πηγαίνουμε εκεί πέρα. Ναι, και ποιο είναι το. Το Hinterdux. Έτσι ακριβώς. Παγωμένο χιόνι εκεί, φαντάζομαι. Παγωμένο θέλω να πιστεύω. Πολλές φορές αυτό είναι και το δύσκολο κομμάτι του σκι. Ιωάννα, δεν μπορείς να προβλέψεις τις συνθήκες. Δηλαδή, μπορεί να πας και το προηγούμενο διάστημα να έχει ρίξει 2 μέτρα χιόνι φρέσκο. Και εκεί πρέπει να περιμένουμε το χιόνι να πατηθεί, να παγώσει. Ναι, οπότε κάνεις εναλλακτικά πράγματα και παίζουμε πάρα πολύ με τον καιρό. Μας ενδιαφέρει πολύ. Τι εναλλακτικά πράγματα μπορείς να κάνεις εκεί? Μετά θα εστιάσεις πιο πολύ σε τεχνικά κομμάτια. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, δεν θα κάνουμε τις πόρτες που βλέπουμε και στα βίντεο, ας πούμε. Που είναι... Α, είναι δηλαδή πριν την έναρξη της διαδικασίας που ξεκινάς για να προπονηθείς. Θα κάνουμε τεχνικά κομμάτια πιο πολύ, ελεύθερο σκι, δηλαδή κάποιες ασκήσεις και κομμάτια φυσικής κατάστασης, ξηρής προπόνησης, αν ο καιρός δεν μας επιτρέπει να κάνουμε. Μπορείς να κάνεις και γυμναστική. Ναι, φυσικά πρέπει να βρεις εναλλακτικά, γιατί οι ώρες είναι πάρα πολλές και πρέπει να δεις πώς θα τις γεμίσεις. Και να εξελίσσεσαι και συνέχεια. Έτσι. Φυσικά, φυσικά. Εγώ θα ήθελα εδώ να ρωτήσω, όταν έχεις έναν αγώνα, έτσι, σας δίνει τη δυνατότητα δηλαδή από την Επιτροπή να μπορέσετε να δείτε λίγο πώς θα αγωνιστείτε, δηλαδή να κατεβείς, να δεις τις πόρτες, πού πρέπει να στρίψεις, πού χρειάζεται περισσότερη προσοχή, τι πρέπει να αποφύγεις, πιθανούς κινδύνους. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα, δηλαδή να κάνετε μία ανασκόπηση εκεί και να δείτε λίγο το χώρο που θα γίνει η εκάστοτε προπόνηση. Βέβαια, υπάρχει αυτό το κομμάτι. Γενικά, ο κάθε αγώνας είναι μια στάνταρ διαδικασία η οποία έχει 2 διαδρομές. Και στην κάθε διαδρομή ο κάθε αθλητής κατεβαίνει ξεχωριστά, γράφει έναν χρόνο και ο συνολικός χρόνος, ο πιο γρήγορος χρόνος, δηλαδή ο συνολικός, κερδίζει τον αγώνα. Στην κάθε διαδρομή έχουμε περιθώριο 30 με 45 λεπτά συνήθως ο κάθε αθλητής να κατέβει αργά-αργά την πλαγιά και να διακρίνει όλα τα δύσκολα σημεία που, ας πούμε, θα χρειαστεί να ανοίξει λίγο πιο πολύ τη γραμμή, που να πιέσει περισσότερο και να επιταχύνει. Να δείξει περισσότερη προσοχή, βέβαια. Βέβαια, γιατί δεν είναι μια... Όταν είσαι σε μια πολύ μεγάλη ταχύτητα, δεν μπορείς να κατέβεις από την αρχή μέχρι το τέλος με την ίδια ταχύτητα. Πρέπει να δεις που θα επιταχύνεις, που θα κόψεις λίγο και πάει λέγοντας. Φυσικά, γιατί εδώ τώρα μιλάμε και διαφορετικά τερέν που ανεβαίνεις, έτσι. Βέβαια, δηλαδή βέβαια. Τώρα η Νέα Ζηλανδία δεν μπορεί να είναι το ίδιο με το Κολοράντο. Καμία σχέση. Ναι, είναι καμία σχέση πραγματικά. Δηλαδή μπορεί και το χιόνι να είναι άλλο. Επίσης παίζει πολύ θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες. Παίζει ακόμα και το στήσιμο των πορτών. Γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή μια μέρα μπορεί να στήσουν μια πολύ στροφάτη και δύσκολη διαδρομή που να έχεις μικρή ταχύτητα μέσα και να είναι αρκετά τεχνική. Μια άλλη μέρα να είναι μια πολύ γρήγορη διαδρομή. Ανάλογα πρέπει να προσαρμόσεις και την τεχνική σου λίγο σε αυτό το κομμάτι όλα μαζί. Βέβαια. Και να πούμε λίγο τώρα για τη Νέα Ζηλανδία που αναφέραμε, που έχεις πάει. Mm-hmm. Εντάξει, θεωρώ ότι οι εικόνες σου εκεί θα είναι φοβερές, γιατί υπάρχει παρθένα φύση, έτσι, νερά και τελείως διαφορετικό το σκηνικό από την Ελβετία. Ακριβώς όπως το λες, η Νέα Ζηλανδία είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, ένα ιδιαίτερο ταξίδι. Πήγα το 2016, αν δεν κάνω λάθος, και είχα πάει το καλοκαίρι, όπου εκεί πέρα, επειδή είναι νότιο ημισφαίριο, το καλοκαίρι έχουν χειμώνα. Αχα. Οπότε ήταν χειμερινό το τοπίο, 100%. Ναι. Και ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο γενικά. Ήταν από τις πιο ωραίες εμπειρίες που έχω περάσει. Έκατσες αρκετό καιρό εκεί? 1,5 μήνα. Πάρα πολύ ωραία και ναι. Θεωρώ ότι τη χόρτασες, έτσι. Δεν χορταίνεται. Δεν χορταίνεται. Είναι αρκετά μεγάλη. Λοιπόν, Αμερική. Αμερική είχα πάει για το παγκόσμιο. Το παγκόσμιο το 2015 είχε γίνει στην Αμερική, στο Κολοράντο. Τότε είχα πάει. Μάλιστα. Και εκεί φυσικά θα έχεις πολύ ωραίες εικόνες. Έχεις κάνει, δηλαδή με άλλους συναθλητές σου, από εκεί έχεις δημιουργήσει φιλίες που τις έχεις μέχρι εδώ και έχεις επικοινωνία μαζί τους. Βέβαια, και είναι και πολύ έντονες, γιατί με πολλούς από αυτούς μένεις για τελείωτες μέρες στο ίδιο δωμάτιο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι σαν να έχεις ένα συγκάτοικο. Δηλαδή, αλλάζεις και από αθλητές και της Ελλάδας. Δηλαδή, έχω κάνει πολύ καλούς φίλους και του εξωτερικού. Και όταν βρισκόμαστε σε κάποιο βουνό, ας πούμε, είναι πολύ έντονο το συνέστημα. Είναι σαν να βλέπεις ένα χαμένο αδερφό. Πω, πολύ ωραία συναισθήματα. Ναι. Και θεωρώ ότι όταν γυρίζεις πίσω στην Ελλάδα, κουβαλάς όλα αυτά τα ωραία.
Είσαι γεμάτος, είσαι γεμάτος, γιατί έχεις πάει σε ένα ξένο μέρος, έχεις καθίσει, έχεις ξεκουραστεί, βέβαια πηγαίνεις για την προπόνησή σου, όμως αυτό είναι ανηλέμβετο, γιατί κάνεις και την προπόνησή σου, αλλά κάνεις και την εκδρομή σου. Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Εντάξει, εκδρομή τώρα εδώ πέρα, για να το πούμε και ακριβώς πώς έχει το πράγμα, είναι λίγο δύσκολο σαν εκδρομή να το αναφέρουμε, διότι η ρουτίνα μας είναι πολύ στάνταρ και έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις μέσα στη μέρα. Οπότε και επίσης πρέπει να φέρουμε το πρωινό ξύπνημα που είναι σταθερά 5,5-6 ώρα. Οπότε τόσο νωρίς, έτσι, ναι, βέβαια, ναι, ναι. Βέβαια. Πρέπει να προλάβουμε γενικά το χιόνι στην πιο παγωμένη του κατάσταση, ναι, που συνήθως είναι τις πολύ, ναι, πρωινές ώρες. 8-8,5 εκεί, 9. 8 πρέπει να έχει ξεκινήσει η προπόνηση, ναι, μέχρι να προετοιμαστούμε, γι' αυτό και ξυπνάμε 5,5-6. Το ζέσταμα, το ντύσιμο. Κάνεις και μία προθέρμανση. Βέβαια, βέβαια. Φυσικά, πάντα, ναι, φυσικά, ναι, ναι. Γιατί εντάξει, οι καιρικές συνθήκες εκεί πάνω είναι, θέλουν ένα κορμί να είναι ζεστό. Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Θεωρώ ότι και η διατροφή σου πρέπει να είναι πολύ ιδανική, έτσι ώστε, γιατί εκεί έχεις άλλα επίπεδα γλυκόζης, έχεις διαφορετικές καταστάσεις που αντιμετωπίζεις, είσαι σε κρύο μέρος. Τι επιλέγει η διατροφή, δηλαδή ο σκιέρ, τι επιλέγει στη διατροφή του? Η επιλογή της διατροφής, η αλήθεια είναι, δεν απέχει πολύ από έναν οποιονδήποτε επαγγελματία αθλητή υψηλού επίπεδου. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή κατά κύριο λόγο να τρέφεσαι με υγιεινές και ζωντανές τροφές. Δηλαδή από ζωική πρωτεΐνη, ας πούμε από λιπαρά όπως ξηρή καρπή, αρκετά, ναι, λιπαρά, γιατί, ναι, εμείς στο πολύ κρύο θέλουμε και λίγο λίπος. Αυτό ήθελα να επισημάνω, βέβαια, εδώ, ναι, γιατί εκεί έχεις να κάνεις με καιρικές συνθήκες, κρύο. Ναι, 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 ναι. Βλέπουμε και εδώ, δηλαδή, όταν λίγο κρυώσει ο καιρός, ζητάς κάποια άλλα φαγητά. Δηλαδή, ναι, 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 να είναι δηλαδή πιο φαγητά τα οποία να σου δίνουν περισσότερη ενέργεια, mm-hmm, έτσι, δύναμη για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Φυσικά εδώ ο μπαμπάς κάνει τη σπεσιαλιτέ του, έτσι, μαγειρεύει. Τι επιλέγει ο μπαμπάς να σου μαγειρεύει? Μαγειρεύει διάφορα. Από, τι να σου πω τώρα, από γλυκόξινο κοτόπουλο με ρύζι. Σεφ δηλαδή. Έχεις και προσωπικό σεφ. Βέβαια, ναι. Και γλυκόξινο κοτόπουλο, έτσι, ναι, βέβαια, ναι, ναι, βέβαια. Μένει και ribs, άμα ξέρεις τα ribs που είναι. Βέβαια, αυτά είναι τα ιδανικά, είναι, ναι, πάρα πολύ ωραία, γιατί και εγώ έκανα στο εξωτερικό, τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Οπότε, δηλαδή, να πούμε και ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα εδώ, και αφόσον ευχαριστήσαμε τους γονείς που παίζουν σημαντικό ρόλο και η εκπομπή μας δίνει τη δυνατότητα αυτή να βγει προς τα έξω αυτό το κομμάτι το οποίο είναι κρυμμένο, δηλαδή... Εδώ βέβαια, ναι, πρέπει να πούμε ευχαριστώ και στην εκπομπή, διότι προμοτάρει και άλλα αθλήματα. Ας πούμε, στην Ελλάδα έχουμε εξοικειωθεί με μια μικρή γκάμα αθλημάτων που παίζει την τηλεόραση, και ξεχνάμε λίγο ότι υπάρχουν και αθλητές υψηλού επίπεδου και σε άλλους χώρους. Και μέσα από αυτή την εκπομπή ο κόσμος έχει την ευκαιρία να δει και λίγο και κάποια άλλα αθλήματα, πώς είναι και πώς λειτουργούν. Πολύ σωστά, Γιάννη, και γι' αυτό επιλέγουμε να βγάλουμε πολλά και διαφορετικά και ανώμια μεταξύ τους αθλήματα. Πολύ σημαντικό. Ναι, γιατί ο κόσμος πρέπει να δει και τι υπάρχει πέραν του ποδόσφαιρου, του μπάσκετ, ναι, και αυτά. Δηλαδή γνωρίζουμε και την κολύμβηση και το σκι. Είναι πολλά τα αθλήματα. Όμως δεν έχουν γνώση και πηγαίνουμε στα πιο ασφαλή, στα πιο γνώριμα. Αυτό, αυτό. Και είναι λίγο μονότονο, θα έλεγα. Είναι ωραίο δηλαδή και ο κόσμος να δει και άλλα πράγματα μέσω της τηλεόρασης, ναι, και όχι μόνο αυτά. Και φυσικά η εκπομπή μας, εκτός από το μήνυμα που περνάει και είναι για τους γονείς, θεωρούμε ότι όλη η σημαντική δουλειά που γίνεται γίνεται πίσω από έναν πρωταθλητή, πίσω από ένα κύπελο που θα έρθει μιας ομάδας, από μια διάκριση. Υπάρχουν οι προπονητές, υπάρχουν οι γονείς, που είναι ένα σύνολο ανθρώπων για να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα και να το δούμε δηλαδή στις οθόνες μας και να πούμε μπράβο, συγχαρητήρια. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε να ευχαριστώ σε όλο το σύνολο που κρύβεται από πίσω, από τον πατέρα που είναι προπονητής. Βεβαίως. Και όλα τα υπόλοιπα που αναφέραμε, μέχρι την ομοσπονδία που με στηρίζει, μέχρι άλλους ανθρώπους που
Που δεν τους γνωρίζουμε, που βέβαια. Βέβαια, που έχουμε και μόνο μια κουβέντα που θα πούμε και θα αναλύσουμε δηλαδή κάποια πράγματα στο σκήμενο θα με βοηθήσει πάρα πολύ, ας φυσικά, πούμε. Φυσικά, θεωρώ ότι αυτό είναι πρωταρχικό πρέπει να είναι. Πρώτα δηλαδή πρέπει να βγαίνουν οι πίσω που γίνεται η δουλειά για να μπορέσουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Βέβαια και, είναι, και το αποτέλεσμα επίσης ένα μήνυμα που πρέπει να περάσουμε εδώ πέρα. Ναι. Είναι ότι οι αποτυχίες στατιστικά είναι πάντα πιο πολλές από τις επιτυχίες ενός αθλητή. Απλά δεν τις δίνουμε σημασία, δεν τις δίνει σημασία ο κόσμος. Δηλαδή έχεις περάσει από μικρές ήττες που διαμόρφωσαν και έφτιαξαν αυτό που είσαι τώρα. Και ανεβαίνει όποιος μαθαίνει και αντέχει αυτές τις αποτυχίες. Όποιος αντέχει. Παίρνει τα μαθήματα μέσω από αυτές και συνεχίζει να προχωράει. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που θέλουμε όλα να είναι λίγο εύκολα. Και δεν θέλουμε την προσπάθεια. Και δεν θέλουμε την προσπάθεια και δεν μπορούμε να. Την αποτυχία. Την αποτυχία. Δεν μας αρέσει καθόλου το αρνητικό συνέστημα. Ναι. Πρέπει να το νιώσεις και αυτό. Ναι. Και αυτό σε πλάθει και σε χτίζει. Σε πλάθει πολύ σωστά, γιατί θεωρώ ότι όταν κάνεις μία προσπάθεια και δεν παίρνεις το απαιτούμενο αποτέλεσμα έτσι όπως το θέλεις, όπως το έχεις πλάσει στο μυαλό σου και λες έχασα ή δεν πήρα αυτό το χρόνο που ήθελα ή βγήκα δεύτερος. Θεωρώ ότι αυτό είναι που σε κάνει να ξανασκεφτείς τα λάθη σου έτσι. Και να προχωρήσεις και όχι να σταματήσεις. Ακριβώς. Εκείνη τη στιγμή, επειδή την έχω περάσει πολλές φορές και όλοι δηλαδή, με καταλαβαίνουν όποιος το έχει ζήσει δηλαδή, εκείνη τη στιγμή ζορίζεσαι πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί και για μέρες ατελείωτες να τα βάζεις με τον εαυτό σου. Ναι. Αλλά μετά όσο περνάει ο χρόνος και τα αναλύεις, παίρνεις το μάθημα μέσα από αυτό και βλέπεις τι πήγε στραβά και τι όχι. Και εγώ πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου, Ιωάννη, ο παράγοντας τύχη μηδενίζεται. Είσαι καθαρά το σύνολο των προσπαθειών σου και των συνηθειών σου. Δεν υπάρχει τύχη δηλαδή, αυτό που βλέπουμε. Όχι, όχι, Γιάννη, δεν που υπάρχει λέμε, ταλέντο τύχη. Και χάρισμα. Όχι. Χτίζεται και αυτό. Χτίζεται δηλαδή. Με πολλή προσπάθεια, με πολλή αγώνα. Πρέπει να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, βέβαια, να βέβαια. Πιστεύεις στις δυνατότητες που έχεις, αυτό να το περάσεις στους άλλους, δηλαδή να καταλάβουν ότι έχουν ένα δυναμικό άτομο απέναντί τους για να μπορούν να το αντιληφθούν και να δουν το σύνολο της εικόνας του, ότι δεν ήρθε ένας αθλητής απλά να προπονηθεί, ήρθε ένας δυναμικός αθλητής που εμπιστεύεται το αίσθηκτό του, εμπιστεύεται τις δυνάμεις του για το καλύτερο αποτέλεσμα. Βέβαια, έτσι. Γιατί χωρίς την αυτοπεποίθηση και το ένστικτο μαχητικότητας, όσο τεχνικός και να είσαι σε ένα άθλημα, όχι. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Πρέπει να υπάρχουν αυτά τα δύο από πίσω, πάντοτε. Δυναμική προσωπικότητα, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Δεν μιλάμε να έχεις εγώ, μιλάμε να έχεις αυτοπεποίθηση, βέβαια, η βέβαια. Οποία θα βγαίνει προς τα έξω. Αυτοπεποίθηση, να πούμε εδώ πέρα, δεν σημαίνει αλαζονία. Όχι. Έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το και άλλο. Έπαρση, και έπαρση. Έτσι. Βέβαια. Αυτοπεποίθηση εννοούμε ότι βασιζόμαστε στις δυνατότητές μας και πιστεύουμε στον εαυτό μας ότι μπορεί να τα καταφέρει. Ακριβώς και ό,τι και να μας συμβεί ακόμα. Και να μία έχουμε άτυχη στιγμή. Βέβαια. Αυτό το έχουν όλοι. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γενικεύουμε την κατάσταση όταν έχουμε μια αποτυχία, δηλαδή να τα βάζουμε τον εαυτό μας. Και να τα ισοπεδώνουμε όλα. Και να είμαστε και αυστηροί κριτές. Ακριβώς. Πρέπει να είμαστε κριτές του εαυτού μας και του αποτελέσματος που φέρνουμε και ίσως να μην μας καλύπτει εκείνη τη στιγμή. Όμως το να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας δείχνει μία τελειομανία. Και η τελειομανία δεν είναι το ζητούμενο. Όχι. Έτσι. Όχι. Στον εαυτό μας η εσωτερική μας φωνή πιστεύω ότι πρέπει να είναι με κατανόηση, δηλαδή έτσι, να με αγάπη, με αγάπη, με να, αγάπη. Να μας σωθεί στην εξέλιξη, έτσι. Αλλά χωρίς να μας κρίνει αυστηρά. Έτσι, έτσι, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε και ένα καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί όταν αγαπάμε τον εαυτό μας, στην ουσία τον σεβόμαστε. Βέβαια, βέβαια. Και έτσι ακριβώς θα πάρουμε και το αποτέλεσμα. Και όχι μόνο στο άθλημα, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σύνολο το οποίο μας το μαθαίνουμε από πολύ μικρή. Η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και ο σεβασμός. Και αυτό αντίστοιχα βγαίνει προς τα έξω. Βέβαια, ναι, αυτό είναι που λέμε ότι μέσα από τον χώρο του αθλητισμού και όχι μόνο παίρνεις μαθήματα. Εγώ πιστεύω ότι κάθε τι που κάνεις στο χώρο σου, είτε είναι λάθος είτε σωστό, γενικεύεται και στη γενικότερη αντιμετώπιση που έχεις στη ζωή. Δηλαδή, και αντιμετώπιση, ναι, από τον κόσμο. Έτσι. Στα πάντα, γιατί στα πάντα, είναι αυτό που βγάζεις, αυτό που εκπέμπεις, έχει άμεση ανταπόκριση στον κόσμο, γιατί είναι η άβρα σου. Είναι, ναι, το τι πιστεύεις για τον εαυτό σου
Και αυτό το αντιλαμβάνεται ο κόσμος που είναι γύρω σου. Πάνω σε αυτό που λες, ας πούμε, οι καλύτεροι αγώνες που θυμάμαι να έχω κάνει είναι μέρες που κατάφερα και έφερα τον εαυτό μου σε μια ψυχοσύνθεση που πίστευα πάρα πολύ πάρα ότι μπορώ πολύ να το κάνω σήμερα. Και όσες φορές... Οι κατάλληλες συνθήκες και το σωστό timing ήταν εκείνη τη στιγμή αυτό που ήθελες για την υπάρχουσα κατάσταση. Και όσες φορές δεν πήγε κάτι καλά, θεωρώ ότι το είχα ετοιμάσει από πριν να μην πάει καλά. Είναι για κάποιο λόγο. Είναι αυτό δηλαδή που λέγαμε πριν στην αρχή. Πιστεύω δηλαδή ότι ρυθμίζεται και η επιτυχία και η αποτυχία. Ναι, και όλα είναι μια κατάσταση. Το πώς βάζεις τον εαυτό σου να σκεφτεί εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς. Εάν δηλαδή οι σκέψεις σου είναι όμορφες και θετικές, φυσικά θα έχεις και πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Είναι αυτό που πιστεύεις για τον εαυτό σου. Αν αντίθετα πεις ότι ο αγώνας δεν είναι καλός, δεν ξύπνησα σήμερα με κάποια αντίληψη ότι ίσως δεν τα καταφέρω ή δεν είμαι καλά προετοιμασμένος, που ίσως και αυτό να είναι στο μυαλό. Και αυτό μπορεί τις περισσότερες φορές είναι στο μυαλό. Αυτό ξεκινάει να δουλεύει από μέσα σου και στην συνέχεια το βλέπεις και βλέπεις ότι γίνεται. Ακριβώς. Λες γιατί το είχες προετοιμάσει, είναι αυτό που είπες. Θα ήθελα εδώ, πολύ ωραία η κουβέντα Γιάννη, όπως μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για το σκι, για το σλάλουμ, το γιγαντιαίο σλάλουμ που είσαι, το αλπικό σκι. Χαίρομαι πραγματικά που μας δόθηκε η ευκαιρία, αν και ήταν στο τελευταίο λεπτό, γιατί πηγαίνω έρχεσαι συνέχεια. Πράγματι, ναι. Ναι, και ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη και το χρόνο εδώ που ήρθες και αφιέρωσες για τον κόσμο να μάθει για το άθλημά σου. Και θα ήθελα να πεις και στον κόσμο, πριν κλείσουμε, το δικό σου μήνυμα. Να μας ακούσει, γιατί μας ακούνε και γονείς. Εννοείται. Που είναι πολύ βασικό και η εκπομπή μας έχει αυτό το στόχο, να ακούσουν οι γονείς, γιατί οι γονείς είναι αυτοί που είναι οι συμπαραστάτες στα παιδιά τους και δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι όλοι οι γονείς έτσι, όμως για αυτούς τους γονείς που προσπαθούν πρέπει και τους αξίζουν τα μπράβο. Βεβαίως. Καταρχάς να πω ένα ευχαριστώ και εγώ που με προσκάλεσε στην εκπομπή, Ιωάννα. Και για μένα είναι σημαντικό που δίνεται ευκαιρία να πω κάποια πράγματα για μένα και το άθλημά μου. Τώρα όσον αφορά το μήνυμα, θα σταθώ σε κάτι που είπα και πριν όσον αφορά τη δική μου ιστορία, που οι γονείς οι δικοί μου με βοήθησαν να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα στην κομβική στιγμή των 18 ετών, που πολλοί γονείς αναγκάζουν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν μια συμβατική μέθοδο, η οποία είναι του πανεπιστημίου. Θα έλεγα ότι το σημαντικότερο από όλα είναι να στηρίζουν τα όνειρα των παιδιών τους, όποια και αν είναι αυτά, και να τα οθούν να προσπαθούν και να τα φέρουν εις πέρα σε όπως και να έχει. Πολύ βασικός παράγοντας αυτός, γιατί οι γονείς θέλουν να βοηθήσουν πολύ τα παιδιά τους, απλά καμιά φορά δεν ξέρουν τον τρόπο. Βέβαια, ναι, μπορεί να μην ξέρουν και τον τρόπο και επειδή υπάρχει και πρόβλημα, ας πούμε, στην κοινωνία μας αυτή τη στιγμή, υπάρχει πάρα πολύ φασαρία και βαβούρα από γύρω-γύρω πράγματα, προμοτάρονται κάποια λαθασμένα πρότυπα, κατά τη γνώμη μου. Ο κόσμος μαθαίνει στην εύκολη απόλαυση. Και θα θέλαμε εδώ λίγο να σταθούμε και να μας το αναλύσεις αυτό, γιατί είσαι μέσα σε αυτή την κοινωνία. Βέβαια. Και έχεις να κάνεις με παιδιά τα οποία συναναστρέφεσαι και ακούς για τα πρότυπα αυτά που είναι λάθος. Ναι, γενικά σπάνια πλέον ακούς ένα νέο παιδί να έχει όνειρο να εξελιχθεί ο ίδιος πάρα πολύ και ψάχνει την εύκολη λύση. Εύκολη λύση ποια είναι κατά τη γνώμη η σου? Η εύκολη λύση μπορεί να είναι τα ναρκωτικά, ας πούμε. Ακόμα και να σκοτώσεις τον ήρωα σου, θεωρώ ότι είναι μια εύκολη λύση, Ιωάννα. Να κάνεις δηλαδή μια δουλειά που δεν σου αρέσει για το υπόλοιπο της ζωής σου, να μείνεις σε μια ρουτίνα δηλαδή η οποία δεν σε γεμίζει. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε. Να ακούσουμε να ακούσουμε τη φωνή μέσα μας και να ακολουθήσουμε το δρόμο που πραγματικά βγαίνει μέσα από την ψυχή μας. Και αυτό που θέλεις να κάνεις. Και ακριβώς. Να μην είσαι γαντζωμένος κάπου, βαλτωμένος να το πούμε. Ακριβώς. Σε κάτι που ενώ μπορείς και έχεις τις δυνατότητες, όλοι μας, να επιλέγεις να κάνεις κάτι το οποίο δεν θέλεις να βγεις από τη ρουτίνα. Βεβαίως, και να μην φοβάσαι την αποτυχία. Να μην φοβάται να αποτύχει κανείς. Η αποτυχία είναι το καλύτερο μάθημα. Πρέπει κανονικά να την χρησιμοποιούμε ως δώρο. Αυτό... Το λένε όλοι αυτό, όλοι όσοι έχουν έρθει εδώ και το ακούμε από ανθρώπους οι οποίοι κατάφεραν τους στόχους τους, όμως
Πρωτίστως είχαν τις περισσότερες αποτυχίες και αυτό έφερε το αποτέλεσμα που θέλανε στη ζωή τους. Πολύ ωραίο και το κοινωνικό μήνυμα, Γιάννη. Τα είπαμε όλα. Θεωρώ ότι δώσαμε μια πολύ όμορφη ερμηνεία στους γονείς το πώς πρέπει να προσεγγίσουν τα παιδιά τους και να τα αφήσουν να εξελιχθούν, αλλά και για τους νέους το μήνυμα ότι πρέπει να δράσουν έγκαιρα, άμεσα και να εξελιχθούν και όχι να μείνουν στάσιμοι, γιατί μέσα από την αλλαγή έρχεται και η εξέλιξη και πάμε και παρακάτω. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ να πηγαίνεις ακόμα καλύτερα, να έχεις πρωτιές, να είσαι γερός πάνω απ' όλα, χωρίς ατυχήματα, με πολύ καλή ψυχολογία, να σε δούμε σύντομα με κάτι καινούριο και αν μη τι άλλο να έρθεις πάλι εδώ καλεσμένος. Θα χαρώ, ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Σας χαιρετούμε, σας ευχόμαστε ένα υπέροχο βράδυ και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας εδώ στην Ήρεμη Δύναμη το επόμενο Σάββατο με καινούριο καλεσμένο και με πολύ όμορφα μηνύματα εδώ από την εκπομπή Ήρεμη Δύναμη. Καλό σας βράδυ. Φυσικά, εδώ στην Ήρεμη Δύναμη, τα υπέροχα γλυκά του ζαχαροπλαστείου Amore που θα τα βρείτε, Πολυτεχνείου 28 στη Σταυρούπολη και φυσικά είναι για όλες τις προτιμήσεις και για όλες τις εκδηλώσεις σας. Δεν φτάνει μόνο ένα να δοκιμάσετε, αλλά όλες τις δημιουργίες τους.